έχουμε διακοπές φυσικά είναι στο νομό Τρικάλων και έχουμε έρθει και θα επισκεφτούμε πολλά σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία λοιπόν που έχουμε έρθει είναι η Καλαμπάκια και τι άλλο αγαπητέ μου Σωτήρη, τα μετέωρα. Αλλά όμως, επειδή θα δείτε πολύ εδώ στην περιοχή και έχετε ήδη πιστεύω, υπάρχει ένα κομμάτι που το ονομάζω εγώ διαμονή και όσο πάμε διακοπές πάντα δίνουμε προτάσεις για διαμονή. Αγαπητέ μου Σωτήρη, ο ειδικός, διαμονή και ίσον. Κάποιος που έρχεται στο νομό Τρικάλων και όχι μόνο στην Καλαμπάκια, γενικώς μιλάω εγώ, για το θέμα της διαμονής. Πρώτα απ' όλα, νομός Τρικάλων, Καλαμπάκα, μετέωρα, πολύ γνωστά. Πρέπει κάποιος να έρθει, σωστά. Καταρχήν, καλώς ήρθες, Διογέννη, στα μετέωρα. Καλώς βρήκαμε. Σε καλωσορίζουμε στον τόπο. Τα μετέωρα είναι μια μαγευτική περιοχή. Θα έλεγα είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας. Είναι ένας καθαρά θρησκευτικός προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πάρα πολύ έντονα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο επισκέπτης εδώ στα μετέωρα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η διαμονή του φυσικά θα είναι όπως προανέφερες σε πάρα πολύ καλά ξενοδοχεία. Η Καλαμπάκα διαθέτει ξενοδοχεία 5 αστέρων, 4 αστέρων, 3 αστέρων. Για όλα θα έλεγα έτσι τα βαλάντια επισκεπτών. Ακριβώς. Τα σημεία φυσικά που υποσχεθόμαστε και είναι, ας πούμε, σαν κύριο κομμάτι, αγαπητοί μου φίλοι, τα Τρίκαλα. Και από εδώ κάνουμε και τις ορίσεις μας. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, Τρίκαλα, πόλη ζωντανή, πόλη με κίνηση, επισκέψιμη πόλη, θα έλεγα εγώ το χειμώνα κατά κύριο λόγο, και τουρίστας ίσον, επισκέπτης ίσον, τι να κάνει στα Τρίκαλα, πού να πάει στα Τρίκαλα, τι έχουμε στα Τρίκαλα. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στην πόλη των Τρικάλων, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μετράμε περίπου 5.000 χρόνια παρουσίας. Δεν κινδυνεύουμε στην διάβαση πεζών, τα αυτοκίνητα σταματάνε. Καλό αυτό. Έχετε κατά νου αυτό εδώ πέρα. Σταματάνε και περιμένουν καρτερικά, στοικά να περάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, τα Τρίκαλα όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια ιδιαίτερη περιοχή. Μια περιοχή που φιλοξένησε πολλούς πολιτισμούς και πολλές θρησκείες. Ακόμα και σήμερα είμαστε μια πόλη που φιλοξενούμε τρεις θρησκείες. Προφανώς το χριστιανισμό. Έχουμε το τέμενος του Οσμάν Σάκ, το Κουρσούμ Τζαμί, το οποίο παραμένει και σήμερα σε μια εξαιρετική κατάσταση και ήταν χρέος της πόλης προς την ιστορία να το αναδείξει. Και έχουμε και την Εβραϊκή Συναγωγή, που σκοπός μας είναι μαζί με την Εβραϊκή Κοινότητα των Τρικάλων και αυτή να την αναδείξουμε ως μια υποχρέωση ιστορική στην πορεία της πόλης. Τα Σώστα Τρικάλων είναι σίγουρα το βυζαντινό κάστρο μας. Αγορά. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα Τρίκαλα, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Και σε μια πολύ ωραία αγορά που φυσικά περιμένει τον επισκέπτη. Σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες, Διογέννη. Η αγορά είναι πάντα έτοιμη, περιμένει τον επισκέπτη. Πρέπει να πούμε ότι ο επισκέπτης στα Τρίκαλα έρχεται συνήθως για να απολαύσει την περιοχή, για να φάει, για τις γαστρονομικές απολαύσεις. Ωστόσο, όταν περισσεύουν και κάποια χρήματα, μπαίνει και στην αγορά μας. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και ψωνίζει από εμάς. Στο κάτω-κάτω, εμείς λέμε ότι η αγορά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις μεγάλες πόλεις όλης της Ελλάδος. Και δίνουμε και μια έμφαση, αν θέλεις, και μια άλλη διάσταση στο κομμάτι ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε φύγει από το χωριό Μαυρομάτι, το χωριό του Καραϊσκάκη, και τώρα πηγαίνουμε στη σπηλιά που γεννήθηκε, που είναι λίγα μέτρα, μάλλον ένα δεκάλεπτο με το αυτοκίνητο περίπου, είναι από το χωριό, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Ελάτε μαζί μου, πάμε.